τελευταία σειρά λοιπόν, ανακοινώνω ότι τον τίτλο του νικητή εξακολουθεί να διεκδικεί η Άννα Βιλανίδη. Άννα, ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Δέσποινα, είσαι μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Πάμε, έχουμε τρία παιδιά. Δύο προχωράνε και ένα σταματάει εδώ. Τον τίτλο του νικητή του φετινού Voice εξακολουθεί να διεκδικεί ο Νεκτάριος Μαλάς. Πήγαινε τον Κώστα έξω. Ωραία. Μελίνα μου, είσαι ακόμα μες στο παιχνίδι. Δέσποινα και Μελίνα, είστε ακόμα στο παιχνίδι. Ένα από τα δύο αγόρια θα το δει ως θεατής από εδώ και πέρα. Σαν και εμένα. Ο Αντώνης θα είναι ή ο Μιχάλης θα είναι. Λοιπόν. Τον τίτλο του νικητή στο The Voice εξακολουθεί να διεκδικεί ο Κώστας Αγέρης. Θα έχουμε την ευκαιρία και να ξανακούσουμε τον Κώστα και να τον ξαναεπιθυμίσουμε. Μια στιγμή τώρα. Η στιγμή αυτή, επιτρέψτε μου, μπράβο. Η στιγμή αυτή ανήκει, επιτρέψτε μου λίγο. Η στιγμή αυτή ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε μια παίκτρια που ήρθε πέρσι. Δεν γύρισε κανένας. Πείσμωσε με τη γλύκα της, με τη φωνή της, με τη τσακπινιά της, με αυτό το διαφορετικό που εκπέμπει και έφτασε στον τελικό του The Voice πανάξια. Μιλάμε για την Κατερίνα. Πανάξια. Κατερίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινε να χαιρετήσεις και τον Μιχάλη. Ωραία. Μας έφυγε τώρα ένα βάρος, γιατί είναι δύσκολη όλη αυτή η διαδικασία της αποχώρησης. Μιχάλη, μπορεί να χαλαρώσει. Ξεκουράσου τώρα, ηρέμησε τώρα. Όχι, όλα είναι καλά. Εδώ. Όλα είναι καλά, τέλεια. Έτσι είναι η ζωή. Σε πειράζει λίγο, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Όχι, μ' αρέσει να τον πειράζουμε τώρα. Να πω πέρυσι. Έλα! Πέρυσι ήμουν εγώ στη θέση του Μιχάλη και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και τώρα στεναχωρήθηκα. Κοίτα, να σας πω κάτι τώρα. Μην το πειράζετε, γιατί δεν πετάει για τη χαρά του άνθρωπος τώρα. Μην τρελαθούμε. Έχει στεναχωρηθεί και ο Μιχάλης. Δηλαδή, προσωπικά. Όχι. Προσωπικά, εγώ δεν στεναχωρήθηκα για μένα. Φοβάμαι, μην στεναχωρήθηκε πολύ η Κατερίνα. Αυτό μόνο με ενδιαφέρει. Να μην στεναχωρηθεί η Κατερίνα. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω. Αυτό που ήταν να κάνω και αυτό που ήταν να δώσω και να προσπάθησα όσο γίνεται περισσότερο, από εκεί και πέρα ο κόσμος είδε, έκρινε, αυτή είναι η γνώμη του, είναι σεβαστή. Το θέμα είναι να μου στεναχωρηθεί η Κατερίνα, με όλα τα άλλα δεν με νοιάζει, να το ξέρεις.